Υιοθετώντας αυστηρά μέτρα προστασίας και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, προσπαθούν οι μονάδες τεχνητού νεφρού της Κρήτης να περιορίσουν τις πιθανότητες ο ιός να εισχωρήσει σε αυτές. Έχουμε βάλει σε εφαρμογή πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας, όχι μία. Ενημερώνουμε τους ασθενείς για πυρετό ή συμπτώματα αναπνευστικού. Τους ελέγχουμε κατά την αύξηση στη μονάδα με θερμομέτρηση και ερώτηση για συμπτώματα λίμωξης. Ομαδοποιούμε τους ασθενείς κατά την αιμοκάθαρσή τους, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τυχόν διασπορά αν κάποιος από αυτούς νοσήσει. Έχουμε ξεχωριστό δωμάτιο αιμοκάθαρσης απομονωμένο από την υπόλοιπη μονάδα για τα ύποπτα, για κρούσματα, αν τύχει και όταν τύχει, που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Έχουμε προβλέψει σε περίπτωση που δεν γίνεται αλλιώς να βάλουμε περιστατικό σε αιμοκάθαρση μετά το πέρας του ωραρίου της μονάδας σε ξεχωριστό δωμάτιο. Υπάρχει μηχάνημα αιμοκάθαρση αυτή τη στιγμή στο Βενζέλιο που δεν απαιτεί εγκατάσταση, παρά μόνο μια παροχή ρεύματος για αιμοκάθαρση σε περίπτωση που κληθούμε να κάνουμε αιμοκάθαρση εντός της κλινικής COVID-19. Ωστόσο, διάχυτη είναι η ανησυχία των ασθενών που βλέπουν σε επίπεδο χώρας τους συνασθενείς τους να νοσούν ο ένας μετά τον άλλον. Τηρούμε την καραντίνα ως επί το πλείστον και έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τι θα γίνει εάν κάποιος χρειαστεί να νοσηλευτεί θετικός κρούσμα κορονοϊού. Αν κάποιο περιστατικό διαγνωστεί με την νόσο COVID-19, αν χρήζει νοσηλείας, οπότε θα νοσηλευτεί στην κλινική COVID, έχουμε τη δυνατότητα να του κάνουμε αιμοκάθαρση εκεί μέσα. Αν είναι θετικός αλλά δεν χρήζει νοσηλείας, απλά θα πρέπει να μείνει στο σπίτι του, όπως είναι και η πλειοψηφία εδώ που τα λέμε των ασθενών με COVID-19, πάλι υπάρχει δυνατότητα να του κάνουμε αιμοκάθαρση, προφανώς σε άλλη ώρα από τη δική του. Αλλά υπάρχει δυνατότητα σε απομονωμένο δωμάτιο να του κάνουμε την αιμοκάθαρσή του με την νοσηλεύτριά του, με τον γιατρό την παρακολούθηση, κανονικά όπως κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχουν κληθεί να εξυπηρετήσουν μια κατάσταση ενός ανθρώπου που έχει προσληφθεί από την νόσο του COVID-19. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας που υπάρχουν, με αναβαθμισμένη όμως προφύλαξη. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε πια την απλή χειρουργική μάσκα, χρησιμοποιούμε τις FFP2 και FFP3, τη στολή, κανονικά όπως όλοι οι γιατροί που εξετάζουν ασθενείς με COVID-19 στο νοσοκομείο μας. Μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, τι γίνεται μετά τις 15 μέρες που θεωρεί ο ΕΟΔΗ ότι η νόσος δεν μεταδίδεται από αυτόν που νοσεί. Επιστρέφουμε στις μονάδες μας, επιστρέφουμε στα ιδιωτικά κέντρα που κάνουμε αιμοκάθαρση. Με ποιο τρόπο επιστρέφουμε, πώς μπαίνουμε μαζί με τους υπόλοιπους ασθενείς σε ένα χώρο ξεχωριστό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι μεγάλα ερωτήματα αυτά τα οποία ο ΕΟΔΗ δεν τα έχει απαντήσει. Στην Κρήτη το πρώτο περιστατικό αιμοκαθαρόμενου COVID ασθενή καταγράφηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εντελώς λογικό να συμβεί. Οι αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς είναι ασθενείς που ζουν μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνία, είναι αρκετή, πάρα πολύ στην Κρήτη, οπότε λογικό ήταν κάποια στιγμή να γίνει και μπορώ να πω μια προσωπική σημείωση, άρεσε να γίνει κιόλας. Γιατροί και νοσηλευτές των μονάδων τεχνητού νεφρού επιμένουν στη σχολαστική τήρηση των κανόνων ατομικής προστασίας. Αποστάσεις, μάσκα, χέρια. Αυτό γίνεται από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα με θεωρώ εξαιρετικά αποτελέσματα.